Έχουμε ανακοίνωση τη νύχτα από την ελληνική αστυνομία. Όσοι συγκεντρώνονται άνω των 4 ατόμων έως την Τετάρτη το βράδι, πρόστιμο έως 5.000 ευρώ και όλα αυτά λόγω του Πολυτεχνείου. Ελάτε. Για όλα αυτό που έχει γίνει με το Πολυτεχνείο, που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες με πολύ μεγάλη ένταση, κυρίως λόγω της αντιδράσεως και μέσα στη Βουλή από τον ΚΚΕ και από τον κύριο Βαρουφάκη και με τις συλλήψεις των αναρχικών κτλ. Όλο αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Έχω μείνει έκπληκτος, πραγματικά έκπληκτος. Ίσως, για να είμαι ειλικρινής, εγώ όχι τόσο γιατί ξέρω, αλλά πιστεύω ο ελληνικός λαός, αν το συνειδητοποιήσει, θα είναι πολύ. Η κυβέρνηση πριν από μερικές εβδομάδες έλαβε την απόφαση να μην εορτάσουμε την 28 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Να μην γίνουν παρελάσεις, να μην γίνουν εκδηλώσεις τιμής, να μην γίνουν γιορτές για την 28 Οκτωβρίου. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Ένα κόμμα του κοινοβουλίου δεν διαμαρτυρήθηκε. Ο κύριος Βαρουφάκης ή ο κύριος Κουτσούμπας. Τον πόλεμο της Ελλάδας κατά του φασισμού και τον πόλεμο της Ελλάδας κατά του ναζισμού τον αξιολόγησαν ως εντάξει, είπε η κυβέρνηση να μην γίνει καμία διαδήλωση, δεν θα κάνουν καμία πορεία, καμία παρέλαση, δεν θα γίνει τίποτα για λόγους δημόσιας υγείας. Οι ίδιοι άνθρωποι για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου κάνουν όλη αυτή τη φασαρία. Δηλαδή, οι ίδιοι λένε στον ελληνικό λαό ότι μεταξύ του πολέμου της Ελλάδας κατά του φασισμού και του ναζισμού και της επετείου του Πολυτεχνείου αξιολογούν ως σοβαρή επέτειο του Πολυτεχνείου και ως ασόβαρη την 28 Οκτωβρίου. Αυτή είναι. Δηλαδή, εμένα αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Ασφαλώς τιμήσουμε το Πολυτεχνείο. Ήταν μια κορυφαία στιγμή του αντιδικτατορικού αγώνα. Η αρχή της κάμψης της Χούντας. Σε όλα αυτά είμαστε μαζί. Αλλά δεν μπορεί, ρε παιδιά, την ώρα της δημόσιας υγείας πλέον να πεθάνουμε όλοι, να διαδοθεί ο ιός, το νούμερο ένα του Κουτσούμπα και του Βαρουφάκη να είναι η πορεία του Πολυτεχνείου. Δεν λέω τώρα για τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας πιο έξυπνος. Ο Τσίπρας πιο έξυπνος, το έχει μαζέψει. Δηλαδή με τον Τσίπρα θα υπήρχε και θα είχε και δίκιο ο κ. Κουτσούμπα να το πει. Θα μπήκε το εξής τραγελαφικό. Να παίζουν οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο του Τσίπρα με τον Τραμπ και τον Πάγιατ και την ίδια ώρα να θέλουν να κάνουν εν μέσω πανδημίας πορεία στην Αμερικάνικη πρεσβεία. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια λογική στη χώρα. Άρα λοιπόν, εσείς δεν θέλετε να καταργήσετε τις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο και την πορεία. Λέτε φέτος λόγω ειδικών συνθήκων. Μα και πρώτα απ' όλα κανεί δεν είπε αυτό. Του χρόνου. Ναι. Είπε ότι φέτος λόγω των ειδικών συνθήκων δεν θα γίνει πορεία. Μάλιστα. Να γίνει με μια αντιπροσωπεία, μια λιτή εορτή αποδόσεων τιμής. Όπως έγινε την 28 Οκτωβρίου. Φυσικά να γίνει. Δεν λέμε να μην τιμάτε το Πολυτεχνείο. Να τιμάτε το Πολυτεχνείο, αλλά μέσα σε αυτή την πανδημία δεν μπορεί όλα να σταματάνε και αυτό το ένα το μόνο θα εξαιρείται. Ξυπνάτε το πρωί λοιπόν του Πολυτεχνείου. Γιατί ένα το κύριε Βαρουφάκη, γιατί η πανδημία δεν ξεχωρίζει διαδηλώσεις και συγχρονισμούς. Όπως κολλάει σε οποιοδήποτε είδους συγχρονισμό, έτσι κολλάει και στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα αυτό είναι λίγο δυσνόητο για τον κύριο Βαρουφάκη. Το καταλαβαίνω. Μάλιστα, είπαν και κάτι γαλλικά με τον Χρυσοχοίδη στο τηλέφωνο, από ό,τι κατάλαβα. Είχαν μια εντάξει, κουβέντα. Ο κ. Βαρουφάκης πολύ... χτίζει τώρα τη θυματοποίησή του. Τι θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει. Επειδή είναι απόν, όμως δεν κάνει τώρα. Να γίνει φασαρία. Θέλει να παρέμβει. Επειδή να τον συλλάβουν, να γίνει φασαρία, να το παίξει αγωνιστή σε παραστάτης, να πει να η χούντα του Μητσοτάκη με συλλαμβάνει. Αφού το φαίνεται από τώρα το χτίζει ο άνθρωπος. Ας πούμε λοιπόν. Μιλάμε για μη πω τώρα τη φράση τώρα στο πράγμα. Είμαι εντάξει, άστο. Θα μου ξεφύγει τώρα και θα γίνει το πρώτο θέμα πάλι. Ξημερώνει ανήμερα το Πολυτεχνείο και ξαφνικά βλέπεις γεμάτη τη σταδίου με συγκέντρωση, σταδίου δεν ξέρω ποια περιοχή, συγκέντρωση του ΚΚΕ. Τι κάνεις? Το επιχειρησιακό κομμάτι, κύριε Αυτιά, είναι της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή, έχει δηλώσει ο αρμόδιος υπουργός ότι όσοι προσπαθήσουν να εκείνη την ημέρα να παραβιάσουν τους κανόνες της καραντίνας θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου και την σύλληψη και το πρόστιμο. Τι, θα συλλάβεις τον Κουτσούμπα δηλαδή? Δεν μπορεί, κύριε Αυτιά. Έλατε. Και εγώ άσε το Κουτσούμπα, εγώ Άδων Γυριάδης. Και εγώ. Και εσείς. Ναι. Και φυσικά ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ και οποιοδήποτε άλλος. Ναι. Είμαστε υποκείμενοι στους ίδιους νόμους. Δεν εξαιρείται των νόμων κανένας. Μάλιστα. Όταν λέμε σε 11 εκατομμύρια Έλληνες μείνε σπίτι σου και μην κινείσαι και κάνε SMS για να φύγεις και κάνω όλα αυτά, δεν μπορεί ένας Έλληνας ή δύο Έλληνες ο Βαρουφάκης να λέει όλοι οι Έλληνες μέσα και εγώ εξαιρούμε. Αυτό δεν γίνεται, Γιώργο Αυτιά. Είναι και ανήθικο. Άρα λοιπόν, να φτύνεις όλο τον ελληνικό λαό. Είστε απόλυτα σαφείς προς την εξέλιξη αυτή.